8 το απόγευμα με τον Γιάννη Βλαχάκη. Πρόσκληση σε διάλογο. Κάθε Τρίτη, 7 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Πρόσκληση σε διάλογο» της σειράς των εκπομπών με τον γενικό τίτλο «Πρόσκληση σε διάλογο» και σήμερα φιλοξενούμενος της εκπομπής μας, σήμερα Τρίτη 5 του μηνός Δεκεμβρίου, ο έπαρχος Νάξου Γιάννης Μαργαρίτης, τον οποίο τον καλωσορίζουμε στον σταθμό, στην τηλεόραση του Νάξος TV, και με τον οποίο φιλοδοξούμε να έχουμε μια συζήτηση, μια καλή κουβέντα γύρω από τα θέματα που αφορούν στα νησιά μας και για τα οποία έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Κύριε Μαργαρίτη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Στην τηλεόραση του Νάξος TV. Πολύ χαίρομαι. Να βάσουμε λίγο και τον τόνο για να ακούγουμε καλύτερα. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Για την εκπομπή. Τα νησιά μας, ξέρετε, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και είμαστε εδώ για να τα λύσουμε. Και χαίρομαι που θα έχουμε αυτόν τον οικοδομητικό διάλογο σήμερα. Την αυτοπεποίθησή σας, έτσι, προσπαθώ να διαβάσω όσο γίνεται πιο καλά. Είμαστε εδώ για να τα λύσουμε. Λύνονται προβλήματα, επιλύονται προβλήματα αυτή τη χρονική περίοδο. Ο Περιφερειάρχης μας είχε πει στην αρχή όταν αναλάβαμε. Μόνον, κύριε Μαργαρίτη, κάντε μου λίγο τη χάρη. Θα χρειαστεί ίσως να ανεβάσει λίγο τον τόνο της φωνής του, να ακούγεται καλύτερα. Ο Περιφερειάρχης, ναι, όταν ξεκινήσαμε, ναι, μας είπε χρήματα δεν υπάρχουν. Ωραία. Οπότε θα κάνουμε πολιτική χωρίς λεφτά. Αυτή είναι η πιο σημαντική πολιτική, γιατί πρέπει να βρούμε λύσεις για την καθημερινότητα του πολίτη. Πολιτική χωρίς λεφτά. Για την καθημερινότητα. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή όμως κάνουμε και έργα. Τώρα εδώ είναι... Με τα λίγα χρήματα που έχουμε, κάνουμε και πολλά έργα. Και στο νησί της Νάξου, ναι, που είμαι έπαρχος, αλλά και σαν αντιπεριφερειάρχης, με την αρμοδιότητα που έχω σε όλο τον Νότιο Αιγαίο, εκεί κάνουμε πολιτική χωρίς λεφτά. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα με πλοία, να προσπαθήσουμε να φέρουμε πλοία. Όχι πολιτική των εντυπώσεων. Όχι των εντυπώσεων. Του έργου. Του έργου. Και έργο χωρίς λεφτά, τώρα δεν το πολύ καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρω πώς το λέτε και θα προχωρήσουμε παρακάτω. Θα τα πούμε παρακάτω. Αυτό που γνωρίζω τώρα και για το οποίο από το οποίο θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Μαργαρίτη, είναι το εξής. Μας έλεγε προημερών εδώ στην Άξο, στην πρώην σχολή Ουρσουλινών, ο κύριος Περιφερειάρχης, και το δήλωνε δημοσίως αυτό, ότι εμείς είμαστε, η Νάξος δηλαδή και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, διορθώνω, είναι ο πρωταθλητής, ο μεγάλος πρωταθλητής στον τουρισμό. Στον τουρισμό. Και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από την πολιτεία. Πολύ σωστά. Αυτό το πράγμα θα ήθελα να το σχολιάσετε εσείς και να πάμε και παρακάτω να δούμε τι γίνεται και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Τα αποτελέσματα του ΣΕΤΕ, ναι, του ΝΣΕΤΕ, ναι, τα οποία βγήκαν τώρα, λένε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, ναι, εσόδων του τουρισμού. Δηλαδή, ναι, ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι που προσφέρουμε στο ΑΕΠ είμαστε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Είμαστε πιο τιμωρημένοι όμως περιφέρεια, γιατί το μικρότερο ΕΣΠΑ το οποίο διαχειρίζεται σε όλη την Ελλάδα είναι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αν πούμε ότι πάει ένα δις σε μία άλλη περιφέρεια, Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μιλάμε για 80 εκατομμύρια. Είναι ελάχιστα τα χρήματα και τεράστια μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά. Εδώ μιλάμε για πολλά νησιά όμως κατοικημένα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Και έχετε απόλυτο δίκιο. 48 και πλέον νησιά, έτσι δεν είναι? 48 και πλέον νησιά, τα οποία τα πιο πολλά πρέπει να πιλωτούν τους κατοίκους για να κάθονται. Από 100 μέτρα, από έναν δρομίσκο, έναν δρόμο μικρού μήκους, αν θέλεις, να χρειάζεται ένα νησί, εδώ απαιτείται ένα κονδύλι σεβαστό. Σε αιτήσια βάση. Για τη συντήρηση των δρόμων, για τη συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μόνο η διαβίωση σε αυτά τα νησιά. Για την ανέγερση ενός μικρού σχολείου, για τις επασκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν σε ένα μικρό σχολείο. Φανταστείτε πολλά νησιά ανακριτικά. Και πρέπει να επιδοτούνται οι κατοικοί για να βρίσκονται εκεί πάνω. Για εθνικούς λόγους. Μ' άλλα λόγια. Μ' άλλα λόγια, κύριε Μαργαρίτη. Εάν δεν υπήρχε
Το ΕΣΠΑ. Εάν δεν υπήρχαν τα ευρωπαϊκά χρήματα. Είμαστε... Το ελληνικό κράτος τι χρήματα θα επένδυε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Αυτά που επενδύει τώρα, αυτά τα λίγα χρήματα. Γιατί υπάρχουν χρήματα, κύριε Βλαχάκη, να επενδυθούν. Και γιατί υπάρχουν αυτοί. Υπάρχει το ΕΣΠΑ. Οι και οργανισμοί αυτοδιοικήσεως. Γιατί υφίστανται. Τελείως. Διαχείριση κάνουν. ΟΤΑ, ευτυχώς, περιφέρειες, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι. Τι κάνει όλος αυτός ο κόσμος χωρίς χρήματα από τον κρατικό κορβάνα. Τι μπορεί να κάνει μάλλον. Προσφέρουμε χρήματα οι πολίτες στον κρατικό κορβάνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πιστεύετε ότι, πιστεύεις αγαπητέ Γιάννη, ότι τα χρήματα τα οποία δίνει από την τσέπη του, βγάζει και δίνει από την τσέπη του στο κράτος, στο ελληνικό δημόσιο. Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στον πολίτη μέσα από την περιφέρεια ή από τον Δήμο. Ή μήπως και αυτά τα χρήματα πάνε σε... χρήματα τα οποία προσφέρει σε άλλα χέρια. Το Νότιο Αιγαίο, ναι, στο κράτος, ναι, δεν επιστρέφουν στον πολίτη του Νότιου Αιγαίου. Για παράδειγμα, όταν εμείς αυτή τη στιγμή προσφέρουμε το 25% του τουρισμού της Ελλάδος σε έσοδα... Ναι. Α, με αυτή την έννοια το λέτε. Μπράβο. Τα χρήματα. Σε ΦΠΑ, σε φόρους. Που βγαίνουν από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, ναι, ο κόσμος. Ένα πολύ απλό παράδειγμα που είπε ο Περιφερειάρχης. Ένας δρόμος, ο οποίος Ιωνία οδός. Κόστησε κάποια δις. Ναι. Σωστά. Ναι. Και εξυπηρετεί κάποιους πολίτες. Ωραία. Ο αριθμός που εξυπηρετείται είναι πολύ μικρός. Ο αριθμός που εξυπηρετείται είναι 1 εκατομμύριο. Συγκριτικά με τα λεφτά που δόθηκαν για την κατασκευή της. Με τον κόσμο 1-2 εκατομμύρια. Περνάνε, θα περάσουν τον χρόνο από εκεί. Στο Νότιο Αιγαίο έρχονται γύρω στα 3 με 5 εκατομμύρια. Τα 60 εκατομμύρια λοιπόν που δίνονται για την επιδότηση των δρομολογίων, mm-hmm, δεν είναι δυσανάλογα. 5 εκατομμύρια με 1-2 εκατομμύρια. 1 δις με 60 εκατομμύρια. Και πάνω σε αυτή τη βάση, δηλαδή την οικονομική, θα έλεγα, εσείς καλείστε ή μάλλον έχετε δηλώσει αποφασισμένοι από τη στιγμή που εκλεγήκατε, εκτεθήκατε και κερδίσατε το δικαίωμα να βρίσκεστε σε κάποια νευραλγικά πόστα και σε κάποιες θέσεις. Δηλώνετε αποφασισμένοι να υλοποιήσετε ένα έργο. Γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε εδώ. Για να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε. Με ένα ταμείο δηλαδή, το οποίο είναι ασθενικό. Δυστυχώς είναι πολύ μικρό. Αλλά παρά τα αυτά, ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος, ναι, καταφέρνει και, ναι, πάει και βρίσκει χρήματα. Α, εδώ τώρα ανοίξει... Πώς? Βρίσκει χρήματα. Όταν ταξιδεύεις στο εξωτερικό. Όταν ταξιδεύεις στο εξωτερικό, ναι, όταν έχεις ανοίξει γραφείο στις Βρυξέλλες και προσπαθείς να αλλάξεις στόχο. Ένα μικρό γραφείο. Μπράβο, προσπαθείς όμως να αλλάξεις στόχο και αυτή τη στιγμή έχεις κάποιον εκεί ο οποίος τρέχει κάθε μέρα και είναι το βασικό, θα έλεγα, εργαλείο, mm-hmm, το οποίο το χρησιμοποιείτε για να αντλείτε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το γραφείο. Γενικότερα όλες οι κινήσεις οι οποίες, ναι, γίνονται είναι για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα έργα. Μάλιστα. Και ευτυχώς αυτό το καταφέρνουμε. Και ήδη στο νησί μας, εδώ στην Άξο τώρα που βρισκόμαστε, mm-hmm, έχουν ήδη γίνει αρκετά έργα. Και είναι και σε εξέλιξη πολύ περισσότερο. Θα αναφερθούμε σε αυτά. Αυτό που ήθελα τώρα να μου πείτε είναι το εξής. Πώς αντιμετωπίζει την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια καθήλυν όργανα αυτής, τα όργανα δηλαδή που καταγίνονται με τα οικονομικά. Μα ξέρετε, ο κύριος... Και με το ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα και το μοιράζουνε σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Και νομίζουν ότι εδώ είναι όπως είναι το καλοκαίρι τον Αύγουστο. Πώς είπατε, ότι... Εδώ έρχονται όλοι για διακοπές και νομίζουν... Και οι Ευρωπαίοι εννοείς. Και οι Ευρωπαίοι. Και νομίζουν ότι εδώ είναι... Ναι, η αντιμετώπιση τους. Μόλις βλέπουν τα νούμερα και το τι ακριβώς, ναι, και το πώς βιώνει ο κόσμος, ναι, καταλαβαίνουν ότι είναι τελείως άδικος ο τρόπος αντιμετώπισης άλλων περιφερειών με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Μια νησιωτική περιφέρεια και μια τόσο δύσκολη, mm-hmm, περιφέρεια και μια περιφέρεια η οποία έχει πληγεί περισσότερο από το μεταναστευτικό. Το 1/3, ναι, όλων των μεταναστών και προσφύγων που έχουν περάσει τα σύνορα, mm-hmm, είτε να πούμε από Ιταλία, είτε γενικότερα που έχουν φύγει, ναι, έχουν περάσει από το Νότιο Αιγαίο. Τα νούμερα είναι τεράστια. Τα οποία έχει διαχειριστεί. Και επιστρέφοντας πίσω.
Μετά τις διακοπές τους, μετά την ολοκλήρωση των διακοπών τους στα νησιά της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, διαπιστώνετε εσείς πως αλλάζουν τακτικοί? Γιατί λέτε ότι μας βλέπουν και αντιλαμβάνονται καλύτερα πως έχουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Η τακτική τους στη συνέχεια αλλάζει, κατά τι, διαμορφώνεται γενικότερα, ανάλογα. Γενικότερα, ναι, βλέπουν τις ελλείψεις όταν έρχονται εδώ. Και ανταποκρίνονται και μετά στα αιτήματά σας. Χρειάζεται βοήθεια. Ανταποκρίνονται. Αλλά δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι από έναν επισκέπτη ή από έναν που διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα. Είτε από... Υπάρχουν κάποιοι όροι. Ναι. Και για να ξεπεράσει αυτούς τους όρους θέλει νούμερα. Να βγουν τα νούμερα. Εμείς έχουμε καταφέρει. Θα μας το κάνετε πιο λιανά αυτό. Για παράδειγμα, όταν είσαι. Θέλει να, υπάρχει, να καταθέσετε τον αρμοδίο στο σχεδιασμό σας, δηλαδή, και να πείτε ότι όχι, αυτό θέλω, όχι, να κάνω, αυτά τα χρήματα ζητάω, αυτά. Είναι τα έσοδα που υπάρχουν από την περιφέρεια, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ναι, ναι. Τα έσοδα, ναι, ανακεφαλή. Ναι. Κατά κεφαλή. Ναι. Έτσι βγαίνει. Ωραία. Σε ποιο στόχο θα είσαι, αν θα είσαι αναπτυγμένο, αν θα είσαι... Εμείς σε ποια... σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε? Εμείς τώρα είμαστε το κατώτατο επίπεδο του αναπτυγμένου ήμασταν, αλλά με λάθος νούμερα. Και αυτή τη στιγμή δηλαδή... τους έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε αναπτυγμένοι περιφέρεια. Εδώ δηλαδή... Για να καταφέρουμε να πάρουμε περισσότερο εδώ κομμάτι... Ισχύει, εδώ ισχύει, θα έλεγα, όχι υπομορφή ανεκδότου, ναι, αυτό που λέγεται, εντάξει, δεν ακούγεται πολύ συχνά, αλλά ότι είμαστε υπό ανάπτυξη ή υπανάπτυκτοι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τελικά, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε εμείς? Σε αυτό που βρίσκονται οι χώρες, οι περιφέρειες. Θέλω να πω. Υπό ανάπτυξη. Θέλω να πω υπό ανάπτυξη. Και όχι υπανάπτυκτες. Όχι υπανάπτυξη. Θέλω να πω υπό ανάπτυξη. Ποιο νησί κερδίζει τα περισσότερα χρήματα, σε ποιο νησί επενδύονται τα περισσότερα χρήματα από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου? Εκεί που υπάρχει ανάγκη. Πού υπάρχει ανάγκη? Όπου υπάρχει, στα μικρά νησιά, στα μικρά νησιά. Σε οποιοδήποτε νησί υπάρχει ανάγκη, σε οποιοδήποτε νησί έχουμε, υπάρχει μια μελέτη η οποία θέλει υλοποίηση, σε οποιοδήποτε νησί, εκεί θα φτιαχτεί το έργο. Το έργο φτιάχνεται από τη στιγμή που κατατεθεί. Όπου χρειάζεται. Η Σχοινούσα θέλει και... λιμάνι, φτιάχνουμε το λιμάνι της Σχοινούσας. Ωραία. Πάρα πολύ απλά. Κύριε Παρχή, από τη στιγμή που θα κατατεθεί και η μελέτη από τον Δήμο της Νάξου Φερρυππίν, το Δήμο της Πάρου, το Δήμο της Σύρου, μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει ένα έργο? Βρίσκεται χρηματοδότηση και ξεκινάμε. Θα γίνεται προγραμματική. Μόλις βρεθεί η χρηματοδότηση, από τη στιγμή που θα βρεθεί και η χρηματοδότηση, μπαίνουμε μέσα στην τελική ευθεία. Αν έχει αδειοδοτηθεί το έργο, ναι, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Τι έγινε και καθυστερήσαμε με το δεύτερο δημοτικό σχολείο, κύριε Επαρχέ, το οποίο επιτέλους ξεκίνησε? Κοιτάξτε, η προσπάθεια για την ανακατασκευή του. Το έργο, το, ξέρετε, το δεύτερο δημοτικό. Ναι. Το έργο δημοπρατήθηκε 13 Ιουνίου. Ναι. Έπειτα υπογράφτηκε σύμβαση. Είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Υπογράφτηκε η σύμβαση. Η σύμβαση υπογράφτηκε 10-11 μέχρι να έρθει ο ανάδοχος να υπογράψει τη σύμβαση. Και ξεκίνησε τις εργασίες. Πρέπει να το έχει παραδώσει μέχρι. Σε 10 μήνες. 9 Σεπτεμβρίου. Α, πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Έτσι, μπράβο. Η προθεσμία υλοποίησης είναι έως 9 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, και λίγο. Μια μικρή καθυστέρηση να υπάρξει, δεν νομίζω ότι θα το πάρει κανένα στο κεφάλι. Το θέμα είναι να εκτελεστεί, το έργο να εκτελεστεί σωστά. Είναι ένα έργο που είναι 1,76 εκατομμύρια. 1.760.000. Ένα έργο που θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί εδώ και αρκετά έτη, αλλά. Όλοι από εκεί πέρασαμε. Κάποια στιγμή. Οι πιο πολλοί από εκεί πέρασαμε. Ναι, περάσατε. Εσείς. Είμαστε από το πρώτο δημοτικό ιστορικό. Το ιστορικό, το οποίο και αυτό θέλει μια γενναία υποστήριξη. Ναι. Το πρώτο δημοτικό. Το βλέπω είναι, είναι και σε έναν χώρο ιδιαίτερα δύσκολο, θα έλεγα. Η θάλασσα είναι σε απόσταση ένα πλέον. Πηγαίνω πλέον εκεί. Και έχω πληροφορηθεί με την ευκαιρία, είδατε ότι με τη συζήτηση, πάνω στη συζήτηση βγαίνουν πράγματα, κύριε Μαργαρίτη. Μου λέγανε ότι τα ντουβάρια του, σε ορισμένα σημεία, παραπέμπουν σε σαπούνι. Δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα. Δεν το ξέρω, αλλά... Έχει τραβήξει πολύ υγρασία σε ορισμένα του σημεία, όχι σε όλα. Λογικό στο σημείο που βρίσκεται. Έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται μια γενναία επένδυση. Πότε θα βρεθούν χρήματα? Κοιτάξτε.
Εμείς καθήλυνα αρμόδιοι για τα σχολεία δεν είμαστε. Ναι. Αλλά σαν περιφέρεια νοτιού και για τη συντήρηση είναι η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή. Εμείς δώσαμε. Εσείς εκτελείτε τα έργα. Εμείς όχι. Εμείς έτυχε και κυνηγήσαμε και βρήκαμε χρηματοδότηση. Το ταμείο έχουμε. Βρήκαμε έργα, χρήματα. Έργα ποιος κατασκευάζει? Ο Δήμος. Δεν κατασκευάζει τεχνικές σχολικές μονάδες ο Δήμος? Κοιτάξτε, η επισκευή αυτή τη στιγμή. Δεν χτίζει σχολεία μια ο Δήμος. Συντηρεί σχολεία ο Δήμος. Συντηρεί σχολεία. Ναι. Ούτε εμείς χτίζουμε σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας χτίζει. Το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά... Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει κάποια χρήματα στο Δήμο, άσχετα από το δεύτερο δημοτικό, το οποίο το χρηματοδοτήσαμε μέσω ΕΣΠΑ. Το... Εννοώ χτίζει, εννοώ τα χρήματα. Από την περιφέρεια δεν έρχονται? Τα χρήματα όχι, δεν έρχονται από την περιφέρεια. Είναι το Υπουργείο Παιδείας. Το δεύτερο δημοτικό. ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ. Τα χρήματα για να τα δώσει το ΕΣΠΑ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, από ποιο κανάλι τα πέρασε? Αυτό λέω. Ναι, ναι, εμείς αυτό πληρώνουμε τώρα. Αυτό λέω. Χτίζεται σχολεία, είναι πως με αυτή την το λέω. Μία σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα κάποιες χρήματα που έχουμε δώσει για τις σχολικές μονάδες, για αναστήλωση σχολικών μονάδων, για επισκευές, για παράδειγμα το προάβλιο χώρο στο Φιλότι, το οποίο με χρήματα της περιφέρειας, εμείς δώσαμε 400.000 ευρώ στο Δήμο, κάναμε μια προγραμματική, ο Δήμος είπε ποιες είναι οι ανάγκες του, 1, 2, 3 σχολεία, τα υλοποιεί, αδειάζει τον κωδικό και εμείς το ξαναγεμίζουμε αυτόματα. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ στο σχολείο το δεύτερο δημοτικό, η ανακατασκευή το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή που ξεκίνησαν και οι εργασίες κατεδαφίσεως του παλαιού, του γερασμένου κτηρίου κλπ. Την επίβλεψη την έχει ο Δήμος δια του κυρίου Ζουγανέλη ή η περιφέρεια? Ο Δήμος. Ο Δήμος, δια του κυρίου Ζουγανέλη. Ναι, έχουμε κάνει την προγραμματική σύμβαση, εμείς βάλαμε χρήματα. Θα μπορούσε να είναι και η περιφέρεια, ας πούμε, το δεύτερο μάτι. Οι σχολικές επιβλέπουσα. Εμείς θα πάμε να το παραλάβουμε. Αλλά οι σχολικές μονάδες ανήκουν στο Δήμο. Ναι, γνωστό είναι αυτό. Ωραία. Οπότε ο Δήμος είναι δικό του το έργο. Μάλιστα. Και τώρα που βλέπετε ότι... Εμείς απλώς το πληρώνουμε. Ναι. Και τώρα που βλέπετε την εκτέλεση των εργασιών, αισιοδοξείτε κι εσείς ότι δηλαδή... Αισιοδοξούμε και δώσουμε γρήγορα. Εμπρόθεσμα. Και να γίνει ένα σωστό έργο για τα παιδιά μας. Σωστό. Σωστό έργο. Και μιας και αναφερόμαστε στις σχολικές μονάδες, ποια είναι τώρα η επόμενη που αν θα ακουμπήσετε μία σχολική μονάδα στο εγγύς μέλλον, ποια μπορεί να είναι αυτή? Κοίτα, αν ακουμπήσετε μία σχολική υπάρχει μονάδα. Ανάγκη, για παράδειγμα, θα ξεκινήσουμε... Δεν έχετε βολιδοσκοπήσει, δεν έχετε σταχυολογήσει τα προβλήματα γυμνάσιο, και... Στο γυμνάσιο χρειάζονται... Το γυμνάσιο, το γυμνάσιο είναι πώς... Κοντά βροντάκι για το γυμνάσιο, έτσι δεν είναι? Έχουμε μετά στο γυμνάσιο των Τρυπόδων, στο δημοτικό, στο σχολείο των Τρυπόδων, ναι. Τουαλέτες στο δημοτικό. Το γνωρίζουμε αυτό, πέρασε και από το Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον πρόκειται να περάσει σε... Από τις ανακοινήσεις, ναι. Από τα χρήματα σε που... Σε λίγες ώρες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπράβο, τα χρήματα... Εντάξει, λοιπόν, τώρα δεν μιλάμε για τα αποδευτήρια, εκεί είναι ένα μικρό έργο, μικρής εκτάσεις. Εντάξει, 165.000 νομίζω είναι. 165.000. Αλλά δεν μιλάμε για σχολιά. Κάποιες οι οποίες φτιάχνονται στο Γερσανή, σχολείο. Σχολείο φτιάχνει το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε τους Δήμους που τους ανήκουν τα σχολεία. Μπορείτε όμως να εξασφαλίσετε και χρήματα από και βρίσκουμε τα ευρωπαϊκά όπου προγράμματα. Όπου χρειαστεί. Όπου χρειαστεί έχουμε δώσει. Όπου υπάρχει άδεια, υπάρχει μελέτη, χρηματοδοτούμε. Και να φύγουμε από τα σχολεία τώρα. Όπως τελειώσαμε τον προάβλιο χώρο του Φιλωτίου. Γιατί το Φιλότι είχε ανάγκη αυτό. Και συνεχίζουμε σε γήπεδα. Τα γήπεδα αθλοπαιδιών κλπ. Τα φτιάχνει ο Δήμος. Ανήκουν στο Δήμο, μας καταθέτει μελέτη, το βοηθάμε. Έχει έρθει στα χέρια μας να βοηθήσουμε για το κλειστό στο Φιλότι. Υπάρχει μελέτη που δεν έχει υλοποιηθεί και βρίσκεται στα χέρια της περιφέρειας? Όχι. 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 Αυτή τη στιγμή ό,τι έχει κατατεθεί έχει χρηματοδοτηθεί. Που είναι λογικό. Ό,τι έχει κατατεθεί έχει χρηματοδοτηθεί. Ναι. Άρα ό,τι δεν έχει γίνει. Ό,τι είναι σε ετοιμότητα. Έχει άδεια. Ναι. Είναι ο φάκελος πλήρης. Ο φάκελος κλπ. Έχει τις άδειες του. Είναι σημαντικό αυτό που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Εδώ να μας στείλει ένας Δήμος μια μελέτη η οποία δεν έχει αδειοδοτηθεί, η οποία δεν. Έχει δεν μπορώ και να αυτό. Δεσμεύσω. Έχει συμβεί και αυτό. Καθημερινά. Δεν μπορώ να δεσμεύσω. Και από εκεί. Το Δήμο Νάξου. Όχι από το Δήμο, από διάφορους. Και από το Δήμο Νάξου. Να δεσμεύσω εγώ και 1 εκατομμύριο ευρώ για παράδειγμα που μπορώ να κάνω έργο κάπου αλλού και να περιμένω 5 χρόνια υπάρχει, να βγουν οι άδειες. Ναι, υπάρχει όταν μελέτη άδεια, και από το Δήμο Νάξου που δεν ήταν πλήρης. Δεν γνωρίζω.
από το Δήμο Νάξου, αν υπήρχαν μελέτες οι οποίες δεν ήταν πλήρεις. Πάντως, ο Δήμος Νάξου, έχουμε μια άψογη συνεργασία, φέρνει τις μελέτες, ναι. Ό,τι φέρει το χρηματοδοτείται. Ό,τι φέρει το χρηματοδοτείται. Συνεπώς, έργα που χρειάζεται το δικό μας το νησί. Ήδη που χρειάζεται κάποια έργα ο Περιφερειάρχης την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, θα πάμε και σε αυτά. Ένα έργο, όχι μεγάλης εμβέλειας, όχι μακρόπνο, ιδιαίτερα μακρόπνο θα έλεγα έργο, που χρειάζεται η Νάξος. Και δεν το έχει. Που χρειάζεται η Σκηνούσα και δεν το έχει. Ή το Κουφονήσι, η Ηρακλιά ή η Δονούσα. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει μελέτη στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αν χρειαστεί και μας φέρουν τη μελέτη και είναι έργο πνοής... Σημαίνει αυτό τόπο, ότι... Ναι, θα έρθει μια μελέτη αδειοδοτημένη και θα τη χρηματοδοτήσουμε. Θα βρούμε τον τρόπο να τη χρηματοδοτήσουμε. Συνεπώς, δεν εκκρεμεί κάποια μελέτη, όχι, μου είπατε νωρίτερα. Όχι. Άρα δεν έχει έρθει μελέτη για κάποια από τα έργα που χρειάζονται τα νησιά μας εδώ. Όχι. Ό,τι έχει έρθει, έχει χρηματοδοτήσει. Συνεπώς, δεν έχουμε ετοιμάσει τις μελέτες από εδώ για να τις στείλουμε για τα νησιά μας. Ως Δήμος, εμείς Νάξου, ας πούμε. Ό,τι χρειαστεί ο Δήμος, φαντάζομαι ότι το ετοιμάζει, το στέλνει, κάνει μια πρόταση. Ό,τι χρειαστεί ο Δήμος. Έτσι, το θέμα είναι τι χρειάζεται και ο κόσμος όμως. Γι' αυτό ο κόσμος εκλέγει τους ανθρώπους. Τι απαιτεί και ο κόσμος, έτσι δεν είναι. Ο κόσμος. Και ενώ εννοείται τώρα. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τον κόσμο τον εκπροσωπεί. Συνεπώς πρέπει να γίνουμε μάλλον πιο απαιτητικοί ως Δήμος. Όσο πιο πολύ απαιτούμε, τόσο περισσότερα παίρνουμε. Πάντα στη ζωή δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι ένα έργο της περιφέρειας Νοτίου αυτό Αιγαίου. Αυτό ήταν το πρώτο έργο που κάναμε. Έχω πολλές φορές. Έχει χρειαστεί πολλές φορές να διευκρινίσω σε ανθρώπους δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και μάλιστα και σε συνδημότες μας, κατοίκους του Αγίου Αρσενίου, ότι το έργο αυτό είναι έργο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Γιατί μου έλεγαν το εξής. Επειδή ο Δήμος ήθελε να εξυπηρετήσει την Γαλήνη και τις Εγκαρές και τη Γαλήνη, έργο, έκανε το δρόμο αυτό. Λέω, δεν τον έκανε ο Δήμος το δρόμο αυτό, τον έκανε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Εμείς είχαμε ετοιμάσει μια μελέτη, το δικό δίκτυο, το επαρχιακό, το κεντρικό δικό δίκτυο ανήκει στην περιφέρεια, Νοτίου Αιγαίου. Σας ανήκει συνεπώς. Οφείλει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να το έχει σε άριστη κατάσταση. Αφού αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες έκριναν ότι αυτός ο δρόμος χρειάζεται βελτίωση, ο δρόμος που καταλήγει προς Εγκαρές, έγινε η μελέτη από τους μηχανικούς της υπηρεσίας, μάλιστα, της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, και κατασκευάστηκε αυτό το έργο. Είναι ένα έργο γύρω στο 1,2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αντικαταστάθηκε το γεφύρι, το οποίο το γεφύρι ήταν... Αυτό ήταν τελείως ευχής έργο που έγινε. Μπράβο. Έτσι. Γι' αυτό ξεκίνησε. Το έργο αυτό... Και από εκεί και πέρα το γεφύρι στο έβγα των Εγκαρών. Εκεί δεν είχε γίνει κάποια μελέτη, είναι μικρό το γεφύρι. Εγώ τους είπα. Εκεί όμως παραμένει ως έχει. Είναι, δεν είναι πέφτει αυτό. Ακατάλληλο. Όχι, όχι. Δεν είναι πετρόχυστο, δεν πέφτει. Δεν παθαίνει τίποτα. Πάντως δεν είναι λειτουργικό. Στατικά είναι πολύ καλό, είναι μικρό. Είναι μικρό, δεν εξυπηρετεί. Και από εκεί διέρχεται ένας ολόκληρος κόσμος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και θέλει μεγάλο. Ήθελε μεγάλο από την αρχή. Πού έχετε σκοντάψει κάπου? Και δεν έχει προχωρήσει το έργο. Είναι ιδιωτικές εκτάσεις, είναι εκτάσεις δεξιά-αριστερά χωράφια. Ναι, το γνωρίζουμε, αυτό το έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές. Αλλά είχα πληροφορηθεί και το εξής, κύριε Μαργαρίτη, ότι είχε εκπονηθεί μία μελέτη σύμφωνα με την οποία η διαπλάτηση του γεφυριού, του δρόμου, κατά πλάτος, ναι, το άνοιγμά του και βεβαίως η επιμήκυνσή του, σωστά, έβρισκε απέναντι σε κάποιες ιδιόκτητες οικίες. Που σημαίνει, και αυτό παρατηρήθηκε τότε που γινόταν η συζήτηση, ότι κάποιος έκανε αυτό το σχεδιασμό, αλλά δεν είναι υπελόγιση ότι απέναντι υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν κατοικίες. Δεν έχω ενημερωθεί για κάτι. Και συνεπώς, σε πρώτο χρόνο, εκεί ήρθαν κάποιοι και έβαλαν φρένο σε αυτό το έργο. Και ρωτώ, μα είναι δυνατόν κάποιος μηχανικός, κάποια επιτροπή να γνωμοδοτεί, να σχεδιάζει ένα γεφύρι, ο δρόμος του οποίου η επιμήκυνσή του βγαίνει απέναντι και βρίσκει πάνω σε σπίτια και σε οικίες ιδιόκτητες. Κάπου αυτό με προβλημάτισε. Σε κανένα σημείο δεν έχω δει κάποια οικία να βγαίνει από κάποιους δρόμους. Στην ευθεία του, όπως σχεδιάστηκε να γίνει κάποια στιγμή η ανάπλαση του γεφυριού αυτού. Αν χρειάζεται να γίνει κάποια απολωτρίωση, πρέπει να γίνει μια απολωτρίωση και να προχωρήσει το έργο, να γίνει ένα σωστό έργο. Μπήκαμε στη διαδικασία, μπαίνουμε δηλαδή και στη διαδικασία. Απολωτριώσεων. Εγώ είμαι υπέρ των απολωτριώσεων. Γιατί για να γίνει σωστό έργο. Πληρώνεται όταν κάνετε απολωτριώσεις. Εννοείται. Αλλιώς δεν γίνεται. Πληρώνεται τι.
Ο ιδιώτης. Ψίχουλα. Όχι. Με ψίχουλα πληρώνει το ιδιώτης. Την τιμή την οποία αξίζει. Και πολλές φορές έχει πληρωθεί και πολύ παραπάνω από αυτό που αξίζει. Πώς θα πληρωθεί ο κόσμος στην περίπτωση που έχουμε τις απαλωτριώσεις και θα τις έχουμε, πιστεύω, και μακάρι, ναι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Δεν ξέρω. Είναι ένα έργο, είσαι στον, εκτός των άλλων, δεν είσαι επαρκώς της Νάξου μόνον. Ναι, εκεί δεν έχω ασχοληθεί καθόλου στο έργο αυτό. Αλλά αυτό, δεν πάμε να καταγίνεστε και εδώ και πάρα πολλά. Ασχολείται στο έργο αυτό. Έτσι με τον τουρισμό, έτσι δεν είναι. Στο έργο αυτό ασχολείται όμως αυτή τη στιγμή ο Δήμος. Ο Δήμος ασχολείται, το γνωρίζουμε. Άλλωστε, οπότε, μας είχε μιλήσει και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Λιανός, εδώ μας είχε ανοίξει, είχαμε ανοίξει με τον κύριο Λιανό μια μεγάλη κουβέντα για το αεροδρόμιο. Αλήθεια, μια και φτάσαμε στο αεροδρόμιο, αν και δεν είναι έργο δικό σας, και από την τουριστική οπτική γωνία, πώς βλέπετε τις εξελίξεις που αφορούν στο αεροδρόμιο και στην επιμήκυνση του διαδρόμου, επέκταση τη λένε, το άνοιγμα εν πάση περιπτώσει του διαδρόμου κατά μήκος και κατά πλάτος. Το βλέπει κάποιος αρνητικά? Όχι, αν το βλέπουν, θα είναι ελάχιστοι αυτοί που το βλέπουν αρνητικά. Οπότε εσείς πώς εκτιμάτε τις εξελίξεις? Έχουμε τροχοδρομήσει στον δρόμο, στο δρόμο που θα μας φέρει το συντομότερο. Αυτή τη στιγμή. Την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Αυτή τη βρισκόμαστε στιγμή, σε αυτό το δρόμο. Ναι. Έχει αυτό προχωρήσει. Προχωράει το έργο. Προχωράει. Δεν έχετε πληροφορηθεί ότι κάπου έχουμε σκαλώσει? Δεν έχω κάποια. Γιατί εγώ την ίδια πληροφόρηση με τη δική σας έχω. Παρακάτω. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο, θετικό θα είναι. Ναι. Μόνο θετικά θα προσφέρει στο νησί. Δεν θα καταφέρει να φέρει τσάρτερ, μεγάλα αεροπλάνα κτλ. Αλλά τουλάχιστον θα μπορέσει να φέρει με μεγαλύτερη χωρητικότητα, που υπάρχουν περισσότερα τέτοια και είναι και πολύ πιο επικερδή για τις εταιρείες, ώστε να φέρουν και περισσότερα αεροπλάνα και περισσότερο κόσμο. Δεν θα το κρινιάξω όμως τώρα, αλλά θα το πω. Θα είναι όμως ένα μικρό. Το αεροδρόμιο πρέπει να έχει πάει αλλού, κύριε Βλαχάκη. Δεν είναι το σημείο αυτό εκεί για αεροδρόμιο. Αλλά εμείς θα θέλαμε όλα να δεν θα μπορούσε να είναι εκεί για λίγο μεγαλύτερο από αυτό που πάει να γίνει? Όχι. Δηλαδή, αν τώρα πάμε να δεν κάνουμε μπορεί. Το ωφέλιμο μήκος του διαδρόμου στα 1200... Δεν μπορεί σε αυτό το χώρο δεν να μπορούμε τα να το κάνουμε στα 1700-1800 μέτρα. Όχι. Συν 600 μέτρα ωφέλιμο μήκος διαδρόμου. Και πού θα το κάνουμε? Προς την νότια πλευρά να κάνουμε την επιμήκυνση. Δεν βγαίνει. Την ξέρετε καλά την περιοχή. Βγαίνει. Δεν βγαίνει. Γιατί? Για τόσο μεγάλο έργο δεν βγαίνει. Για να πάει δηλαδή, αφού θα το πάμε στα 1200 μέτρα. Δεν μπορούμε να το πάμε στα 1700. Βρε, και στα 2,5 χιλιόμετρα μπορούμε να το πάμε, αλλά δεν πάει στο συγκεκριμένο σημείο. Τι και 3 χιλιόμετρα μπορούμε να δεν πάμε. Τι δεν πάει στο συγκεκριμένο. Θάλασσα, δεν ξέρει. Τώρα μπαζώνουμε, θάλασσα πάει. Όχι, δεν μα γίνεται να μεγαλώσει. Μιλάμε συγκεκριμένη προς την νότια πλευρά. Στη συγκεκριμένη θέση που είναι, δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερο το αεροδρόμιο. Έχει κάποιε προδιαγραφέ. Και με τους ανθρώπους που έχω συζητήσει δεν και μπορεί. Και τι θα γίνει, είναι εύκολο μετά να αναζητήσουμε άλλη περιοχή? Κανονικά έπρεπε να είχαμε αναζητήσει από την αρχή. Α. Έπρεπε να είχαμε αναζητήσει τότε που υπήρχαν τα χρήματα, αλλά τότε που υπήρχαν τα χρήματα θέλαμε όλα μες στη χώρα. Μην πάει και φύγει το αεροδρόμιο που είμαι στη χώρα, μην πάει και φύγει κάτι που είμαι στη χώρα. Μην πάει και φύγει και φωτογραφίζεται έτσι με τα λεγόμενά σας σε μέσο πλήν, σαφώς αναφέρεστε στην. Τη χαρακτηρίσω έτσι, πρόταση, εκδοχή αεροδρόμιο στα αυλιά. Οπουδήποτε κρίνει. Τεχνική ότι είναι κατάλληλο. Έχουμε το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση στο Νότιο Αιγαίο. Είμαστε το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση. Είμαστε πολλαπλάσιο σε έκταση από, πολλά, από νησιά τα οποία έχουν μεγάλα αεροδρόμια. Και ο διάδρομος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αεροδρόμιο. Εδώ είναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν έργα, δεν υπάρχουν σημεία που μπορεί να φτιαχτεί μεγάλο αεροδρόμιο στο νησί μας. Σαν να μην το θέλετε όταν μου το λέτε ότι στα 1700 δεν εξυπηρετεί. Δεν μπορεί να φτιαχτεί. Πρέπει να κατέβει δηλαδή όλος ο λόφος. Δεν είμαστε τεχνικοί όμως, δεν είμαστε οι αρμόδιοι εμείς εδώ. Δεν είμαστε οι αρμόδιοι εμείς. Πρέπει να έρθουν οι τεχνικοί να μας το πούνε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ο το εξής. Ότι ένα στη δουλειά του. Ξέρετε, κύριε Επάρχη. Κύριε Μαργαρίτη, αγαπητέ Γιάννη. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή η Πάρος είναι στα 1200 μέτρα. Έχει προδιαγραφή να καλύπτει τα 78 άρια. Έτσι. Και οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι είναι έτοιμοι και προσωπικά πιστεύω ότι και με βάση αυτά τα οποία έχουν φτάσει στα αυτιά μου, στα 1800 μέτρα θα πάνε μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Εκεί δυστυχώς δεν έχουν τα κτηριακά.
Πρέπει τα χρήματα για να πάνε στα 1.800 δεν είναι τόσο όχι, πολλά, χρειάζεται και αλλά τις εγκαταστάσεις. Έχουν τις προδιαγραφές. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση θα πάνε πιο γρήγορα από εμάς στα 1.800 μέτρα, 1.700, έτσι. Μακάρι να φτάσουν, μακάρι να φτάσουν και παραπάνω. Και να μπει και μία Ελλάδα λοιπόν, εσύ, δεν, πάνω, δεν έχουμε με την Πάρο, προς Θεού. Ίσα, εγώ... Μακάρι, αλλά ως Νάξος, αυτό πήγαινα πάρω και πέταγα. Ως Νάξος θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια μετά για να φτάσουμε στα επίπεδα του αεροδρομίου της Πάρου, έτσι δεν είναι. Μακάρι να τελειώσει της Πάρου. Μακάρι να τελειώσει. Θα ωφεληθεί και η Νάξος πάρα πολύ. Ναι, τώρα θα κάνουν και το λιμάνι εδώ στην... Θα κάνουμε και εμείς τις απαραίτητες... Στο πίσω λιβάδι δεν θα έχουμε λιμάνι. Στο πίσω λιβάδι δεν έχουμε λιμάνι. Δεν εξασφαλίστηκαν χρήματα. Θα προχωρήσει. Οπότε θα προχωρήσει το λιμάνι εκεί, θα έχουν και το αεροδρόμιο. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια του θέρους θα έρχονται οι επισκέπτες από το αεροδρόμιο της Πάρου, θα πηγαίνουν στο πίσω λιβάδι, θα παίρνουν το πλοίο, το πλοιάριο και θα έρχονται στο νησί μας. Μια χαρά. Έτσι δεν είναι. Γιατί μη διάτε. Γιατί λοιπόν, μιλιάτε. Εντάξει, μια. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι μια πολύ καλή εκδοχή. Όπως τώρα πηγαίνουν στη Μύκονο και έρχονται εδώ. Μάλιστα. Όταν υπήρχαν λεφτά, κύριε Βλαχάκη, εμείς κρατούσαμε ομπρέλα. Η Πάρος είχε και ένα ραγκούσι και έβαλε και χοντρά λεφτά και έφυγε στο δρόμο. Υπουργό Μεταφορών τον είχαν. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Γιατί εμείς δεν είχαμε Υπουργό Εργασίας την ίδια χρονική περίοδο. Τον κύριο Βρούτση. Ναι, και έχει βοηθήσει τον τόπο. Όλος από μια απογραφή τελευταία μέρα λέει: κάνει ένα αεροδιάδρομο. Δήμαρχος Πάρου ήταν. Τέλος πάντων. Δήμαρχος Πάρου και λοιπόν ήταν υπουργός. Υπουργός και ο ένας, υπουργός και ο άλλος. Μεταφορών. Μεταφορών. Υπεύθυνος για τα αεροδρόμια. Υπεύθυνος για τα αεροδρόμια. Είχε τα λεφτά στο σιρτάρι. Άνοιξε σιρτάρι, έβγαλε τα λεφτά, διέξε το αεροδρόμιο στον τόπο του. Μην πούμε τώρα, μην εκφράζουμε και παράπονα εμέσως πλην σαφώς ότι η Νάξος δεν είχε βοήθειες γιατί δεν είχε ανθρώπους στο ελληνικό κοινοβούλιο μέσα. Είχε ανέκαθεν ανθρώπους. Και περισσότερους από τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Αν δεν υπάρχει βούληση και αν δεν ζητάμε, δεν παίρνουμε έργα. Όταν αυτή τη στιγμή είχαμε λεφτά στην Άξο να κάνουμε αεροδρόμιο και εμείς δεν το θέλαμε, κύριε Βλαχάκη, αυτό το προσπεράσατε. Κάναμε. Ναι, δεν το προσπεράσα καθόλου. Όχι. Κάναμε ένα υλικοδρόμιο. Όταν λοιπόν υπήρχαν τα χρήματα για να κάνουμε ένα σωστό αεροδρόμιο, κάναμε ένα υλικοδρόμιο. Τώρα δεν φταίει. Φταίμε εμείς. Και είναι επιλογή. Ωραία, όταν ήρθαν να μας κάνουν ένα μεγάλο αεροδρόμιο και υπήρχαν τα πακέτα. Δεν, τα είμαστε, δεν είμαστε άμυροι ευθυνών εμείς. Έτσι, μπράβο. Όπως και στην περίπτωση του λιμανιού. Ναι. Και του κεντρικού προβλήτα. Έτσι, έτσι, μπράβο. Έτσι. Λέμε του Μιλεδιδή προχτές για ποιο λόγο λέει. Τι να ακούσατε. Για ποιο λόγο λέει. Εσείς δεν ήσασταν επικεφαλής του προηγούμενου έργου. Λέει, ναι, εγώ ήμουνα. Mm. Και για ποιο λόγο το λιμάνι. Δεν προτείνατε ότι πρέπει να πάει σε άλλο σημείο και τώρα λέτε ότι πρέπει να πάει σε άλλο σημείο ή οτιδήποτε. Γιατί η πολιτική βούληση ήταν το λιμάνι να παραμείνει σε αυτό το σημείο με κάθε κόστος. Μάλιστα. Το είπα. Τώρα λοιπόν ο έπαρχος Νάξου τι έχει να πει για το κεντρικό σχέδιο, για το σχεδιασμό το νέο που γίνεται, για το κύριο σχέδιο, για το master plan του λιμανιού. Που σκοντάφτει ή αν θέλεις αγαπητέ εγώ θα πω ότι έχει αργήσει 10 χρόνια. Έχει αργήσει. 10 χρόνια. Το όλο όμως θα πάρει όλα 10. Το master... Πόσα θα πάρει? Άλλα 10. Για να κάνουμε λιμάνι σαν σημείο. Άλλα 10. Α, για να κάνουμε λιμάνι για το master plan, για το κύριο σχέδιο λέω τώρα εγώ. Το κύριο σχέδιο θα μας παρουσιάσει πρώτα. Να παρουσιαστεί πρώτα. Εντάξει, θα συζητηθεί και λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως γίνεται αν λόγος... από ό,τι καταλαβαίνω ψηλό είναι έτοιμο. Ναι. Αυτό αναφέρουν πληροφορίες, αλλά δεν είναι διασταυρωμένες και βεβαίως δεν έχει γίνει συζήτηση επ' αυτών σε παρουσία κοινού. Σε κανένα δίμηνο θα έχει κλείσει η κουβέντα αυτή, πιστεύω. Η συζήτηση θα έχει γίνει. Θα μας επισκεφτεί και πάλι ο κύριος Γιαμίνη και το μελλητικό γραφείο εδώ. Ο Περιφερειάρχης είπε: βάλω τα χρήματα από εκεί και θα βάλω και εγώ τα υπόλοιπα. Θα βάλω και εγώ τα υπόλοιπα. Ωραία, το ακούσαμε και αυτό. Όμως, μία παράμετρος για να τρέξει και να βοηθήσει τις εξελίξεις ό,τι αφορά στην υλοποίηση του master plan, ακούει το όνομα και κυκλοφοριακό και χερσαία ζώνη. Γνωρίζει πολύ δύσκολο. Καλά τι προβλήματα υπάρχουν στη χερσαία ζώνη της Πόλης Δάξου. Δεν είναι το που θα το ξεπεράσουμε. Είναι, περιμένουμε να δούμε το master plan. Η ειδική σας είπα και πριν. Να έρθει ο ειδικός, να μας κάνει μια παρουσίαση. Ο έπαρχος Νάξου. Ότι αυτή τη στιγμή πώς θα βγουν τα αυτοκίνητα. Με τα δικά του τα μάτια πώς βλέπει το κεντρικό, τη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Νάξου. Μπορεί. Μπορεί. Να αλλάξει, να βελτιωθεί. Να γίνει πιο λειτουργική. Σίγουρα. Με ανάλογες προτάσεις μπορεί να γίνει. Είσαστε... Και παλιότερα έχουν γίνει προτάσεις για να βελτιωθεί το κυκλοφοριακό. Ωραία.
Ωραία. Και εμείς, και να πω και την αλήθεια, κυρίως η πόλη. Πρέπει να κάνουμε μια πόλη για πεζούς και όχι μια πόλη για αυτοκίνητα παντού. Για ναι, την κύρια έχεις, πόλη. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη. Αν θέλουμε να έχουμε τουρισμό, πρέπει να προσφέρουμε mm-hmm. ή αν θέλουμε να έχουμε ποιότητα ζωής, δεν πρέπει να έχουμε αυτό ότι το αυτοκίνητο παντού. Πρώτα θα προσέξουμε που θα πάει το αυτοκίνητο και μετά που θα πάει πεζούς. Ωραία. Θέλουμε μια πόλη για πεζούς. Ωραία. Φιλοξενούμενος σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Έπαρχος Νάξου Γιάννης Μαργαρίτης. Θα είναι για τουλάχιστον 20 λεπτά της ώρας ακόμη κοντά μας. Κλείνουμε, εκτός και αν θέλετε κύριε Μαργαρίτη, να κάνετε μια ακόμη αναφορά, όχι λεπτομερή, επιγραμματικά να κάνετε μια αναφορά στις προσπάθειες και στα υποδρομολόγηση έργα της περιφέρειας που αφορούν στα νησιά μας, για να περάσουμε μετά στον Γιάννη Μαργαρίτη, τον επιχειρηματία, τον άνθρωπο που καταγίνεται με τον τουρισμό, για να μας πείτε τις απόψεις σας και από εκείνη εκεί την Σκοπιά. Και από εκείνο εκεί το μετερίζει να μας κάνετε τις εκτιμήσεις σας και τα σχόλιά σας. Για την περιφέρεια λοιπόν, για να κλείσουμε. Τι άλλο υπάρχει στα Σκαριά, τι τρέχει, τι πρόκειται να τρέξει. Τρία μουσεία στο κάστρο. Τρία μουσεία στο κάστρο. 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Με το Υπουργείο Πολιτισμού. Mm. Φτιάχνουμε την ουσίδα των μουσείων πάνω στο κάστρο. Mm. Ένα πολύ σημαντικό έργο. Mm. Το οποίο θα γίνει μια τελείως, θα πάρει μια διαφορετική όψη όλο το κάστρο. Ένα σημείο το οποίο έπρεπε να βελτιωθεί, να φτιαχτεί. Φτιάχνεται ένα καινούριο μουσείο και ανακαινίζονται τα δύο άλλα εφιστάμενα, το Βυζαντινό και το Αρχαιολογικό. Ναι. Ένα το πολύ κάστρο όμως χρειάζεται μια συνολική ανάπλαση. Εννοείται. Σιγά σιγά. Δεν είναι σωστά φωτισμένο. Υπουργείο Πολιτισμού. Υπουργείο Πολιτισμού. Έχετε προσβάσει προς τα εκεί, ως περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Συνεργαζόμαστε άψογα. Έχουν έτοιμη μελέτη. Τι κάνετε, με συγχωρείτε, τρέξτε το θέμα αυτό. Έχουμε έτοιμη. Εκεί υπάρχει κάτι. Προχθές, κατηφόριζε ο κύριος Χατζημάρκος, συνοδεία φίλων και συνεργατών του, και πλέον ήταν βράδυ. Δεν βλέπεις. Φωτισμός ακουμπούσε τα χέρια στον τοίχο, στον παρακείμενο έτσι τοίχο, γιατί φοβόταν ο άνθρωπος μην πέσει. Σωστά. Αυτά τα πράγματα δεν τα βιώνει ο επισκέπτης, ο καλοκαιρινός, κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάνω στο κάστρο. Γενικότερα και το κάστρο. Δεν είναι μια δυσφήμιση αυτό το πράγμα. Και, το κάστρο και ο Μπούργος, ναι, θέλει μια γενικότερη ανάπλαση. Α, μπράβο. Εκεί πρέπει να γίνει μια καλή επένδυση. Άλλο. Ασθενοφόρα. Αγοράσαμε 8 ασθενοφόρα. Νομίζω ότι ένα έχουμε... και ναι, ένα ασθενοφόρο για το νοσοκομείο και πυροσβεστικά οχήματα. Ναι. Δώσαμε 3 εκατομμύρια για πυροσβεστικά οχήματα. Δύο οχήματα έρχονται στην Άξο. Ωραία. Τα πρώτα έχουν παραδοθεί, έρχονται και τα επόμενα εδώ. Ναι. Σε κομμάτια τα οποία δεν είμαστε αρμόδιοι, mm-hmm. αλλά υποκαθιστούμε το κράτος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αντί για να έρθει το Υπουργείο Υγείας να φέρει τα ασθενοφόρα, πάμε εμείς και βάζουμε χρήματα από το μάλιστα. μικρό ΕΣΠΑ που έχουμε. Μάλιστα. Εντάξει, για τις μικρές Κυκλάδες η αφαλάτωση της Ηρακλιάς, προμήθεια εξοπλισμού για διάφορα, για σχολεία και γενικότερα για τις σχολικές μονάδες. Αυτά τα 440.000 ευρώ που δώσαμε, mm-hmm. ο οποίος είναι ένας κωδικός που μόλις αδειάσει θα ξαναγεμίσει. Μάλιστα. Ήδη στην Αμοργό. Ναι. Ολοκλήρωσαν τα έργα με τα χρήματα που τους δώσαμε τις σχολικές μονάδες και δώσαμε κι άλλα. Ο κύριος Φωστιέρης... Πολύ ενεργητικός, πολύ καλός. Λόγω ότι έχω και την Αμοργό σαν έπαρχος, πήγαινα συχνά. Δεν νομίζω ότι το κάνεις για να τον κολακεύσεις. Πάντως, βλέποντας να σχολιάζεις την πολιτική του και τον τρόπο της συμπεριφοράς του, γεμίζει το στόμα σας αυτό με το πολύ καλός, πολύ ενεργητικός. Πολύ δραστήριος. Α, πολύ δραστήριος. Μάλιστα. Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε και άλλες δράσεις και για τα απόβλητα και για τα νησάκια. Αποκαταστάσεις, για τα νησάκια. Δονούσα, Ηρακλιά, Σκηνούσα. Ναι, να στα πω αναλυτικά. Το Παρίσι, το Κυκλάδο. Το λιμάνι της Σκηνούσας. Ναι. Ξεκινάμε, το λιμάνι της Σκηνούσας. Η βιολογική έχει ολοκληρωθεί. 2,8 εκατομμύρια. Η βιολογική συνεχίζουμε στην Δονούσα Ηρακλιά. Ναι. Στη Δονούσα έχει κλείσει νομίζω, έχει οριστικοποιηθεί, έχει ολοκληρωθεί. Ναι, ναι, ναι. Είναι Δημονάξου, ναι, και έχει ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί. Τέλειος, έχει ολοκληρωθεί. Και ηλεκτροδοτήθηκε κιόλας το έργο. Όπως η μεγάλη ήταν συμβολή της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και κυρίως του Περιφερειάρχη για το φράγμα του Σκαλαριού. Πήγε πάνω ο Περιφερειάρχης. Είναι σε εξέλιξη. Εμείς ήμασταν η αρχή που το επέβλεπε. Ναι.
δεν γινόταν τίποτα. Ναι. Δεν μπαίναν τα λεφτά για τα επικείμενα. Δεν ξεκινούσαν. Δεν ξεκινούσαν τα λεφτά για τα επικείμενα μπαίνουν στις 15 του μηνός. Μπράβο, δεν μπαίνανε, δεν μπορούσαν να ξεκινήσουμε εργασίες. Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε εργασίες. Οπότε πήγε η περιφέρεια του Αιγαίου, ο περιφερειάρχης και λέει: τώρα πού είναι τα λεφτά? Και δεν υπήρχαν λεφτά. Και λέει: τώρα θα βάλεις λεφτά για αυτό το φράγμα, για αυτό το νησί. Και μπήκαν λεφτά. Αδυνατό εγώ να το υλοποιήσω. Το υλοποιήσεις εσύ, Υπουργείο. Φτιάχτο εσύ. Βάλε τα λεφτά και φτιάχτο. Μπήκαν τα λεφτά, είναι τα λεφτά στο κωδικό και φτιάχνει το έργο. Χάρη σε αυτές τις κινήσεις που έγιναν πέρυσι, γίνεται φέτος το έργο. Φράγμα του Σκαλαριού, Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Διεκδικεί δηλαδή χρήματα ο κ. Χατζημάρκος. Το κυνηγήσαμε, είχε βγει εκτός. Δηλαδή έργα που δεν μπορεί για το χύψη λόγο να τα κυνηγήσει, φέρει πίν η Δημοτική Αρχή, πρέπει να απευθυνθούμε στην Περιφερειακή Αρχή. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι η Περιφερειακή είναι και αποτελεσματικό και πάει και βρίσκει χρήματα εύκολα. Ευκολότερα από τους άλλους. Ε? Η Περιφερειακή με τη Δημοτική Αρχή συνεργάζεται. Κ. Χατζημάρκος βρίσκεται στην Ελλάδα τώρα. Ναι. Πετάει σε λίγο. Α, εδώ είναι. Για αυτό ρίχνουμε άδεια και κάνουμε γεμάτα που λένε. Μπράβο. Πετάει με προορισμό. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Είναι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο είναι ο κ. Χατζημάρκος. Σε ένα αεροπλάνο τρέχει σε όλο τον κόσμο, μόνο το σπίτι δεν τον βλέπει. Πάει και στο γραφείο που έχετε στο εξωτερικό, στο εργαλείο που λέγαμε. Παντού. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα. Τα χρήματα για τον τουρισμό τα οποία δαπανάει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι πολλαπλά σε σχέση με τα χρήματα που δαπανούν άλλες περιφέρειες. Άλλο και έργο. Αυτό είναι το κομμάτι μας. Άλλο έργο που έχετε για το οποίο θέλατε να κάνετε αναφορά επιγραμματική. Έργα, κάθε μέρα κάνουμε έργα. Ωραία. Για παράδειγμα το πρωί αναφέραμε, συζητήσαμε. Να το κλείσω εγώ το θέμα στην Κόρονο. Στην Κόρονο. Το κοινό αντιστήριξη που γίνεται εκεί. Και το ένα και το άλλο που θα ξεκινήσει άμεσα. Ναι. Είναι. Με το που έγινε μια η καταστροφή, αντιπλημμυρική παρέμβαση, με το που έγινε λέγαμε, η καταστροφή πήγαμε κατευθείαν, κάναμε τη μελέτη, πιστώσαμε τα χρήματα, βγάλαμε τον ανάδοχο και μέσα σε 15 μέρες, ένα μήνα ξεκινήσαμε το έργο. Όμοι γέννητο, έχουμε μια σφοδρή νεροποντή και για αρκετές ώρες πιστεύετε ότι, κύριε Μαργαρίτη, ότι θα, το τυχείο αυτό θα προστατέψει τον οικισμό. Αυτό το οικισμός για να προστατευτεί πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις πάνω στο βουνό. Ναι. Δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις μόνο κάτω στον δρόμο. Δεν περιμένουν να κατέβει όλο το βουνό κάτω. Αχα. Πάμε και κάνουμε παρεμβάσεις πάνω στο βουνό. Πάνω στο βουνό εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Σαν περιφέρεια. Ποιος κάνει παρεμβάσεις στο βουνό? Ο Δήμος. Ο Δήμος. Ξεκινήσει να κάνει όμως. Δεν ξέρω τι κινήσεις οι οποίες έχει κάνει. Διότι εμείς... ο Δήμος είπε ότι ισχυρίστηκε και εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι εμείς θα κάνουμε από την πρώτη στιγμή τον οποιοδήποτε σχεδιασμό, τον σχεδιασμό που θα χρειαζόταν μάλλον οποιοδήποτε σχεδιασμό. Αλλά δεν κηρύχθηκε η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γι' αυτό και δεν τα χέρια μας ήταν δεμένα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ναι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Ναι, γιατί το Υπουργείο. Δεν κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση. Σε περίπτωση που γίνει κάτι, ναι. Δηλαδή, πότε μια περιοχή πρέπει να κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Όταν καταστραφεί. Όταν ζητηθεί και αξιολογηθεί ότι πρέπει να κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη. Ωραία. Όταν καταστραφεί. Το ζητήσαμε. Όταν καταστραφεί. Όταν καταστραφεί και κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη. Τι. Προληπτικά δεν λειτουργούμε δηλαδή. Όχι, δεν πάει προληπτικά η εκτακτή ανάγκη. Η εκτακτή ανάγκη πάει μετά τη ζημιά. Ωραία, ζημιά δεν υπέστη η περιοχή. Α, μπράβο. Υπέστη ζημιά. Ωραία. Και μεγάλη ζημιά. Έπρεπε να είχε κηρυχθεί κάτι με. Γιατί δεν γίνεται. Εγώ λοιπόν αντιμετώπισα την κατάσταση σαν να είχε κηρυχθεί. Εγώ την αντιμετώπισα σαν να είχε κηρυχθεί στην περιφέρεια. Ο Δήμος μπορούσε να το κάνει αυτό ως Δήμος. Δεν ξέρω τις δυνατότητες του Δήμου. Ο Δήμος. Είναι η Δημοτική Αρχή και εκείνοι αξιολογούν και βλέπουν πώς μπορούν να γίνουν. Μπορεί να ξεκινήσουν μια μελέτη. Λειτουργούν μέσα στον κρατικό μηχανισμό περιφέρεια και εντελώς διαφορετικά ως Δήμος. Τελείως διαφορετικά. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω πει την αρμοδιότητά μου το οδικό δίκτυο, όπως συζητούσαμε πριν. Κάλα την παρέμβαση στο οδικό δίκτυο. Κατά έμεσο τρόπο δηλαδή προσεγγίσατε. Μπράβο. Το πρόβλημα λόγω του μια έμεση απάντηση. Όπως και μια και πιάσαμε το οδικό δίκτυο. Οι μπάρες ασφαλείς οι οποίες έχουν μπει σε όλο το δικό δίκτυο, 700.000 ευρώ είναι περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Η διαγράφηση που μόλις ολοκληρώσαμε είναι περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο δικό δίκτυο. Μάλιστα. Τώρα πάλι παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσης περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, 700.000 ευρώ. Το διαβάσατε. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι ΕΣΠΑ, είναι η διπόρη της περιφέρειας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαργαρίτη, θέλω να συνομιλήσω τώρα έτσι να ακούσω και τις απόψεις του συμπολίτη μας, του συντοπίτη μας, που επί σειρά πολλών ετών
οικογενειακή άλλωστε επιχείρηση ήταν η επιχείρηση δική σας. Με την ξενοδοχεία είχε καταπιαστεί και ο αλυσμόνητος αείμνηστος πατέρας σας και δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Μαργαρίτης. Θεός χωρέστον. Εσείς έχετε στα χέρια σας τώρα το ξενοδοχείο και δεύτερο ξενοδοχείο, πιο μεγάλο, και το Αστήρ Παλάς, το Αστήρ Οφ Νάξος και το παλιό του Μπαρμπούνι κλπ. Πώς πάει ο τουρισμός? Πήγε καλά. Πήγε καλά. Εντάξει, η χρονιά που πέρασε ήταν καλή. Πώς πάει ο τουρισμός? Το ρωτώ όμως πάνω στην εξής βάση. Ακολουθεί η Νάξος έναν δρόμο, έναν σχεδιασμό που τον έχει ήδη στα χέρια της, έχει εκπονήσει ένα σχεδιασμό και βάσει προγράμματος κινείται το νησί, πάει από μόνο του? Ρωτώ. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς που υπάρχουν επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες επενδύουν στο νησί και ανεβαίνουν. Όλους τους άλλους τους αφήνουμε απ' έξω δηλαδή, έτσι, μόνο ο επιχειρηματικός κόσμος είναι. Ο κόσμος που ζει. Ο κόσμος που ζει. Γενικότερα από τον τουρισμό. Ο ιδιώτης δηλαδή. Ο ιδιώτης. Τα όργανα τι κάνουν, οι φορείς, οι εκλεγμένοι, όλοι αυτοί γενικώς. Θέλω να πω και τα όργανα, θέλω να πω σαν επιχειρηματίας. Ως επιχειρηματίας θα μιλήσετε τώρα. Ωραία. Ωραία. Ναι, αλλά όπως σχολιάσετε, έχετε απέναντί σας όμως και τα όργανα. Τουριστικές επιτροπές, δημοτικές κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία, αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται? Λόγω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, το νησί πάει καλά. Γενικότερα είμαστε σε μια συγκυρία όπου ο τουρισμός πάει καλά γενικότερα. Γενικότερα, ναι. Ωραία, όπως πάει γενικότερα καλά στην Ελλάδα, στην Άξο πάει και λίγο καλύτερα με τα νούμερα τα οποία έχουμε και τα νούμερα τα οποία βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή είναι σε μια δυνατή άνοδο το νησί κάθε χρόνο. Μάλιστα. Θα ανέβει κάποια χρόνια ακόμα, θα κάνει μετά τον κύκλο του. Εντάξει, αλλά γενικότερα και την θα την έχει. Δεν θα ξανακατέβει. Έτσι. Αυτή τη στιγμή είμαστε το πάνω. Υποδομές όμως υπάρχουν για να αντέξει το νησί για κάποια χρόνια πάντα, σε επίπεδα πάντα, καλά. Πάντα χρειάζονται υποδομές, πάντα χρειάζονται, γι' αυτό γίνονται και έργα για το νερό για παράδειγμα, όπως το φράγμα, γι' αυτό γίνονται και έργα οδοποιίας, ναι, και γι' αυτό γίνονται μελέτες. Ωραία. Και γι' αυτό λέμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ένα λιμάνι, ας το οποίο να έχει ένα καλύτερο μελέτες, κυκλοφοριακό. Και τα έργα. Ωραία. Και τα κυκλοφοριακά. Εσείς το φέρατε στο θέμα. Ας αφήσουμε αυτό. Και να μιλήσουμε και πάλι, ναι, για τον τουρισμό. Να μιλήσετε και ως μέλος της Ένωσης από τα κορυφαία και παλαιότερα. Διατηρήσατε και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου. Να μιλήσετε και ξενοδόχων. Θα μιλήσω και σαν ξενοδόχος, θα μιλήσω ακριβώς και σαν αντιπεριφερειάρχης. Ακριβώς. Για πώς βλέπω τον τουρισμό γενικότερα. Η περιφέρεια Νοτιοαγίου αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε σε πάρα πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό. Ναι. Έχουμε κάνει ένα remarketing και ένα rebranding ώστε να αλλάξουμε την εικόνα όλοι. Το τι ακριβώς, ότι δεν είναι μόνο η ηλιοθάλασσας, έχουμε και την γαστρονομία. Mm-hmm. Έτσι έχουμε βγει η γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης. Ακριβώς. 2019, το γνωρίζετε. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε κινήσεις και για το γαστρονομικό τουρισμό. Ξεκινάμε κινήσεις, έχουμε ξεκινήσει ήδη κινήσεις για να μεγαλώσει σεζόν. Το πρόβλημα του τουρισμού και στην Άξο και στα υπόλοιπα νησιά είναι η μικρή σεζόν. Θέλουμε μια μεγαλύτερη σεζόν. Και για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή με τον καιρό που έχουμε έξω να μην έχουμε 12 μήνες το χρόνο τουρισμό? Προβαλόμαστε σωστά? Έτσι λοιπόν έχουμε ξεκινήσει. Υπάρχει σωστή προβολή? Έχουμε ξεκινήσει. Υπάρχει επαρκής προβολή? Να κάνουμε κινήσεις ως ένας ξενοδόχων. Τι έχετε να πείτε? Σαν περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ως ένας ξενοδόχων αυτή τη στιγμή έχει ένα καινούργιο διοικητικό συμβούλιο πολύ ενεργό και πολύ δραστήριο. Κατσαρά, ναι. Πολύ δραστήριο. Ναι. Έχουν φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πρόεδρο τον Βαγγέλη Κατσαρά, οι οποίοι κάνουν πολύ καλές κινήσεις και για τον εναλλακτικό τουρισμό που τους βοηθάμε σαν περιφέρεια, γιατί έχουμε υπό την ευθύνη μας τα μονοπάτια. Ναι. Βοηθάμε και φτιάχνουν τα μονοπάτια. Περιπατητικό και σε άλλα, μπράβο, και σε άλλα κομμάτια. Και με το θαλάσσιο τουρισμό. Τους λέμε πάμε σε αυτή την έκθεση, ελάτε. Και με τον τουρισμό με όλες τις μορφές. Γιατί η περιφέρεια πηγαίνει παντού. Και είναι. Όλοι έχουν ένα δωρεάν. Απευθύνεται σε όλους, προς όλους ανοιχτή πρόσκληση. Μπράβο. Έχετε, είστε ικανοποιημένος, μπορείτε να δηλώσετε ικανοποιημένος. Υπάρχει ανταπόκριση? Παίρνουν την πρόσκληση και την κάνουν, τη βάζουν στο τραπέζι επάνω, την ακουμπούν? Η Ένωση Ξενοδόχων είναι πολύ δραστήρια. Στέλνει κόσμο. Η Ένωση Ξενοδόχων. Τώρα έχει έρθει, ναι. Τώρα από το Δήμο, εκεί έχουμε μικρούς ενδιασμούς.
Τι βιασμοί υπάρχουν, δηλαδή έρχεται ή δεν έρχεται. Πρέπει να έχουν, δεν έχουν τυπωθεί έντυπο, δεν έχει, θέλει διάφορα. Δεν συμμετέχει σε όλες τις εκθέσεις, θέλουμε να πούμε. Δεν συμμετέχει, γιατί είναι γνωστό αυτό, αλλά σε παρακολουθούμε και τα δημοτικά συμβούλια. Δεν είναι... Θέλει μάλιστα λίγο πιο καλή κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό λέω ότι στο νησί μας είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία πάει μπροστά. Μάλιστα. Και ευτυχώς που υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί αλλιώς θα ήμασταν αρκετά πιο πίσω. Ο άλλοτε πρόεδρος της Ενώσεως Ξενοδόχων Νάξου και τωρινός έπαρχος Νάξου, ο κύριος Γιάννης Μαργαρίτης, θα μας δώσει μια απάντηση. Ισχύουν οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν με την Κυκλαδική σήμερα, δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι, όχι χθες, και τις οποίες έγραψα και υπέγραψα εγώ, ότι η Ένωση Ξενοδόχων Νάξου τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ο Σύλλογος Μαζικής Εστιάσεως, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποιος άλλος σύλλογος ή ένωση, και ο εμποροεπαγγελματικός, ο εμπορικός σύλλογος Νάξου, πρόκειται μέσα στις επόμενες ημέρες, αρχές της προσεχούς εβδομάδας, να στρογγυλοκαθίσουν όλοι οι εκπρόσωποι τους γύρω από ένα τραπέζι για να κουβεντιάσουν και πάλι και να ξαναζεστάνουν και πάλι ένα παλιό φαγητό, το οποίο ήταν στο ψυγείο για κάμποσα χρόνια και το οποίο αφορά στην σύσταση του ενιαίου φορέα για την ανάπτυξη και την τουριστική προβολή της Νάξου. Να μην μείνουμε σε μια επιτροπή, εγώ λέω μόνο. Ισχύει γιατί... αυτό που έγραψε η Κυκλαδική και το έγραψα στην Κυκλαδική. Ναι, από ό,τι έχω ακούσει ισχύει. Έχω ακούσει. Για πότε δεν είναι η συνάντηση αυτή, ξέρω πώς. Δεν γνωρίζω, πάρουμε τον πρόεδρο. Εγώ ότι θα είναι Τρίτη με Τετάρτη, την προσεχή Τρίτη με Τετάρτη. Να πάρουμε τηλέφωνο τον πρόεδρο να μας ενημερώσει. Ωραία, αλλά... παρακάτω. Εγώ θα είμαι δίπλα τους, ναι, σαν έπαρχος ή σαν αντιπεριφερειάρχης, ναι, με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ναι, ώστε να υλοποιήσουν ό,τι έχουν κατά νου. Μέχρι όπου μπορούμε. Και υπάρχει και μια. Μπράβο. Ο σχεδιασμός έχει γίνει. Και χρηματικά. Βέβαια, έχει μπαλαντέψει αλλά... σε ένα βαθμό του Μιχαηλίδη, το θυμάστε. Αυτό δεν είναι ισχύ. Δεν είναι τίποτα. Εντάξει, έχουν περάσει κάποια μην χρόνια. Τώρα σχεδιασμός άλλο το 80, άλλο το 80. Όχι το 80, του Μιχαηλίδη δεν ήταν το 80. Τώρα πάμε για ένα σχεδιασμό, είναι τελείως διαφορετικά δεδομένα. Είναι τελείως διαφορετικά δεδομένα. Σίγουρα πέρασαν 7-8 χρόνια. 10. Είναι τελείως. Κάηκε. Με μελέτη του 6. Είναι τελείως διαφορετικά δεδομένα. Ασφαλώς και έχουν αλλάξει. Δεν ισχύει. Θα πάμε κάπου δηλαδή, άλλο. Και αν δω εγώ κάτι τέτοιο και μου πούνε ότι αυτό είχε. Μα δεν μπορεί να. Αγασίρι, αν το συρτάρι σου μια μελέτη. Πάμε τον τουρισμό. Πάμε πίσω. Όχι, ασφαλώς. Γιατί και το καλύτερο replanning που είχε κάνει του νησιού και όλο το marketing plan και όλο γενικότερα τις ιδέες που είχε πει πώς πρέπει να στοχεύσουμε, τις είχε πει ο Ρέμο Μάζαλα. Ναι. Που είναι από του γκουρού του τουρισμού όλου του κόσμου. Είναι ο άνθρωπο που φτιάχνει τα καζάκια. Δεν κάναμε κάτι. Δεν κάναμε κάτι. Δεν τις αξιοποιήσαμε. Ψηλά γράμματα, δεν τις αξιοποιήσαμε. Όχι. Δεν τις αξιοποιήσαμε. Όχι. Καθόλου. Όχι. Καθόλου. Λοιπόν. Είχαμε ένα... Και μόνο... ένα διαμάντι και μόνο να μας πει 10 πράγματα σωστά που πρέπει να υλοποιήσουμε και δεν τα ακολουθήσαμε. Αυτό δεν ακολουθήσαμε τον άνθρωπο, θα πούμε να ακολουθήσουμε. Τέλος πάντων. Και ρωτώ λοιπόν, η Νάξος έχει προοπτική. Ναι, έχει πολύ κινείται πάνω η σε Νάξος έναν είναι δρόμο τον οποίο τον έχει χαράξει. Η Νάξος είναι και οδηγεί στην επιτυχία ο δρόμος αυτός. Πάει. Ή πάει από μόνη της και στο πουθενά, ψάχνοντας. Στο πουθενά δεν πάει. Καλά πάει. Αν πήγαινε στο πουθενά θα είχε πέσει. Ξεκινάει αλλά δεν ξέρει. Ανεβαίνει. Μια πολύ μεγάλο διάστημα μόνο ανεβαίνει. Και μόνο γίνονται θετικά βήματα. Και σε άλλα μέρη. Δεν υπάρχει. Γιατί λέω για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί και σε άλλα μέρη. Τα χρήματα τα οποία θα πονούνται για τον τουρισμό είναι τεράστια. Ακολουθεί όμως κάποιο αλλά δεν υπάρχουν δεν ξενοδοχεία να πάνε πρόγραμμα η Νάξος όμως, έτσι. Σε κάποιο σχεδιασμό. Δεν εφαρμόζει κάποιο σχεδιασμό. Όχι. Όχι. Αυτό λέω στο εφαρμόζει τις ανάγκες. Στο πέλαγο με βάρκα την ελπίδα που λένε. Όχι. Οι ανάγκες οι οποίες χρειάζονται, γι' αυτό το λόγο πάει καλά. Γιατί καλύπτονται οι ανάγκες των επισκεπτών. Αντιδράει Νάξος ως Νάξος. Ως ιδιώτης. Ως επιχειρηματίας. Ως τουριστικός κόσμος. Ως Ναξιώτης. Μπράβο. Και ανταποκρίνονται στις... Όταν ωραία. Εγώ ανέλαβα ναι. στο Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ωραία. Τότε εκπρόσωπος των ξενοδόχων, ναι. θυμάστε κύριε Βλαχάκη, το κύριο πρόβλημα το οποίο είχε η Νάξος, ήταν ότι είχαμε ένα τρεις μέρες ένα πλοίο από Μύκονο. Ναι. Ωραία. Το έφερα μετά από μερικά χρόνια ναι. και έχουμε 7 πλοία από Μύκονο τη μέρα. Ναι. Πόσο ανέβηκε ο τουρισμός. Ένα μέσο είναι και αυτό. Ήρθε,
ο κόσμος στο νησί. Μπόρεσε να έρθει. Γιατί όταν υπήρξε μεγάλη κρίση με τις απεργίες στην Αθήνα που φοβόταν ο κόσμος, γιατί ο κύριος λόγος για να μην πάει κάποιος κάπου είναι η ασφάλεια. Mm-hmm. Γιατί εγώ θα έπαιρνα τα παιδιά μου κάπου, βλέπω ότι γίνονται, που δεν είναι ασφαλής προορισμός να πάω. Mm-hmm. Και μετά μπορούσε ο επισκέπτης να πετάξει στη Μύκονο, να σε ασφαλείς προορισμός, να πάει το πλοίο, να έρθει στην Άξο, να πετάξει Σαντορίνη, να έρθει από Σαντορίνη στην Άξο. Αυτός ήταν ο καλύτερος δρόμος ο οποίος ανοίξαμε. Μάλιστα. Για να γνωριστεί παγκοσμίως. Μετά έχουν γίνει και άλλες κινήσεις. Γι' αυτό σας λέω ιδιώτες επί το πλήστο. Ο Άντωνι Μπουρντέν που ήρθε. Ναι. Ανοίξαμε μια αγορά την Αμερική. Δεν ήταν τυχαίο. Ναι, βρήκα γνωστούς από το CNN και τον έφερα. Δεν λέμε ποιο να ευλογήσουμε. Το θέμα είναι ότι κάναμε κάποιες κινήσεις. Έχουν έρθει πέντε περιοδικά μεγάλα και έχουν έρθει. Και με ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπάρχει συνέχεια σε ό,τι αφορά. Όλα υπάρχουν συνέχεια σε όλα. Τίποτα δεν είναι στάσιμο. Γι' αυτό ο τουρισμός πάει καλά. Γι' αυτό σας λέω. Είναι κινήσεις που κάνει και ο κάθε επιχειρηματίας και ο κάθε πολίτης. Και ο καθένας. Με βάση τις προσωπικές του επιλογές όμως, έτσι. Το νησί. Ναι, αλλά. Να προσφέρει κάτι καλό. Ναι, δεν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν υπήρχε ομοθυμία, ομοψυχία και συνέργεια. Όσο μπορεί να μας βοηθάει. Ναι, σίγουρα πάντα. Το ιδανικό. Ναι. Το ιδανικό μιλάμε. Μάλιστα. Πού γίνεται ιδανικό? Πού? Πουθενά. Όχι στην Ελλάδα πάντα. Σε άλλες χώρες. Και καλά, γιατί δηλαδή στη Μύκονο τι συμβαίνει? Είναι όλα... Επιχειρηματίες το ανεβάσανε και τώρα μιλάμε τη Μύκονο. Η Μύκονο επιχειρηματίες. Εντάξει, δεν είναι... Επιχειρηματίες επενδύσαν στη Μύκονο. Δεν είναι με δύο όταν λόγια. Το 70 και το 60 και τι το 50. Δηλαδή. Διάβαστε λίγο την ιστορία τη Μύκονο. Έτσι, μπράβο. Όλοι την ξέρουμε. Ποιος θα την πλησιάσει τώρα? Γιατί... Κοιτάξτε, η Μύκονο. Η Μύκονο την έκανε η ανάγκη τουριστικό προορισμό. Εντάξει. Και είναι οι φιλόξενοι Έλληνες. Είναι και οι φιλόξενοι Μυκονιάτες. Δεν είχαν ζήσει. Σε άλλο πλανήτη. Που και η Ρόδος τον βλέπει να είναι πολύ μακριά. Τίποτα. Η Μύκονος είναι... Η Μύκονος είναι άλλο. Η Μύκονος σε άλλο πλανήτη. Είναι πολύ μπροστά. Στο θέμα σέρβις, στο θέμα ποιότητας, στο θέμα όλα. Δεν μου λέτε. Είχα πει παλιότερα σε ένα δημοτικό μας άρχοντα. Ναι. Ήμουν αρκετά μικρός, 20 κάτι χρονών ήμουνα. Και του έλεγα, θέλω δήμαρχε να δω την Άξο να γίνεται Μύκονος. Και όχι να οπισθοχωρεί και να πηγαίνει σε τα μικρά νησιά. Να μην μπορεί, ένα νησί που δεν έχει τουρισμό, να πηγαίνει μπροστά σε τιμή. Έλα μου λέει με τους... Μάλιστα. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό μου φτάνει. Μάλιστα, εντάξει. Έτσι είναι αντιμετωπίζαν, αλλά εκεί βλέπαν τελείως διαφορετικά τον τουρισμό. Ωραία. Και είμαστε πολύ τυχεροί που τα νησιά βρίσκονται μεταξύ Σαντορίνη και Μύκονο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γι' αυτό αναπτυσσόμαστε και περισσότερο. Γιατί είμαστε μεταξύ Σαντορίνης και Μυκόνου. Ναι. Και η Νάξος και η Πάρος και η Ίος και η Αμοργός και τα Κουφονίσια. Ζει από τους μετασυσμούς, τους τουριστικούς των άλλων νησιών. Φέρνουν που έρχονται κόσμο, από τα νησιά. Εκείνη ναι. τα μεγάλα αεροδρόμια και διοχετεύεται ο κόσμος. Μπορεί να μην μένει και ο επισκέπτης. Τώρα γιατί... θα γίνει και τη Πάρου και να ευχηθούμε να γίνει σύντομα μεγαλύτερο. Εγώ σας λέω, θα πάμε ακόμα καλύτερα. Σαντορίνη, θα πάμε ακόμα καλύτερα. Και ανεβαίνουν αυτά τα νησιά και θα ανεβαίνουμε και εμείς. Ανεβαίνει και η Πάρος. Ανεβαίνει και η Πάρος. Και όλα τα νησιά. Από εκεί πέρα δεν θα χρησιμοποιούμε και εμείς αεροδρόμιο. Κάτι είχε συζητηθεί προετών με την Ένωση Ξενοδόχων. Κάποια πρόταση είχε ακουστεί. Δεν κάνω λάθος και από τον κύριο Στρατούρη. Ναι, ναι. Ότι να βοηθήσουμε την Πάρο να κάνει το αεροδρόμιο, ναι. να εξυπηρετηθούμε και εμείς. Από τη στιγμή που εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή τη δήλωση δεν είχε κάνει ο κύριο Στρατούρη. Κοίτα, αυτή τη στιγμή που δεν μπορούμε να το κάνουμε, να βοηθήσουμε να φτιαχτεί και μεγάλο. Και πολύ μεγάλο. Και πάρα πολύ. Και προκάλεσε τότε εκείνη η δήλωση και είχε συζητηθεί και πολύ. Κατέβει. Ωραία. Κύριε Μαργαρίτη. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Όσα είχατε κατά νου να καταθέσετε σε αυτό το τραπέζι του διαλόγου, της κουβέντας που είχαμε σήμερα μαζί σας, τα είπατε? Υπάρχει κάτι που αφήσαμε έξω? Σίγουρα αφήσαμε πολλά πράγματα έξω. Ναι. Αλλά είναι ένα πολύ καλός λόγος για να ξαναέρθω. Να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Ποιος περιφερειάρχης μιλούσε έτσι? Τώρα με βάζει σε άλλες σκέψεις. Ένα δεν πράγμα, να θα, ρωτήσω. Σε ένα πράγμα θα ρωτήσω. Το ξέρω ότι δεν καλύπτονται τα θέματα της περιφέρειας και των νησιών μας. Ένα πράγμα θα ρωτήσω. Ασχολείστε με τον τουρισμό. Είστε στην στέλεχος σημαίνων της περιφέρειας. Είστε έπαρχος Νάξο. Ζούμε από τον τουρισμό στην Άξο. Και στην Άξο όπως και στα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Μα είναι δυνατόν ο ΕΟΤ εδώ να μην
έχει την παρουσία του στα νησιά μας και να μην είναι η παρουσία του αυτή που θα έπρεπε να είναι. Έχουν πολύ καλό. Περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού στη Σύρο είναι πολύ καλή. Και οι άδειες και όποιος καταθέσει για άδειες. Πόσο κόσμο απασχολεί η υπηρεσία εκεί? Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζουν οι υπουργοί τουρισμού. Αλλά είναι. Γιατί είναι πολύ γρήγορη. Γιατί οι δήμαρχοι διατυπώνουν των Κυκλάδων διατυπώνουν τα παράπονά του για την όχι καλή λειτουργία του γραφείου του ΕΟΤ της Κυκλάδας. Έχω αντίθετη άποψη σε αυτό και αντίθετη εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό κάτι καινούργιο, αλλά εγώ όσες φορές έχει χρειαστεί οποιαδήποτε κίνηση για οποιοδήποτε συνάδελφο, έχει γίνει άμεσα. Έχω την αίσθηση πως το επιμελητήριο δουλεύει καλύτερα από ότι ο ΕΟΤ, ας πούμε. Όχι. Να κάνω μια σύγκριση. Έχω ακριβώς την αντίθετη άποψη. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε όμως κάποια άλλη γιατί στιγμή. Γιατί έχω και μεθαύριο στο επιμελητήριο, εγώ είμαι στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Το γνωρίζουμε και αυτό. Και έχουμε και εκλογές μεθαύριο αρχιερεσίες για καινούριο πρόεδρο. Είναι ο Τσακίρης, ο Γιώργος τώρα και τώρα. Και, πάμε και για... ο κόσμος θα ψηφίζει μέσω διαδικτύου. Έχει ψηφίσει ήδη ο κόσμος μέσω διαδικτύου. Ήδη. Είμαι εκλεγμένος πάλι από όλες τις Κυκλάδες. Mm-hmm. Και πάμε για αρχιερεσίες μεταξύ μας για πρόεδρο. Μάλιστα. Για νέο πρόεδρο. Κύριε Έπαρχε, την Πέμπτη αυτό. Κύριε Έπαρχε, κύριε Μαργαρίτη, Γιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκε στην πρόσκλησή μας και ήσασταν εδώ και μαζί μας σήμερα και μας είπατε αυτά τα χρήσιμα κρίνω. Που μας είπατε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Και πάλι σας ευχαριστώ από καρδιάς και έχουμε καλές γιορτές. Καλές γιορτές και αφήνουμε και μια μεγάλη ατζέντα με κρουαζιέρα που δεν συζητήσαμε, με κομμάτια της δικιάς μας αρμοδιότητας, σαν αντιπεριφερειάρχης, να πούμε κι άλλα. Οπότε αφήνουμε ανοιχτά θέματα. Ωραία. Πολύ καλό. Πρώτα αυτό. Πρώτα ο Θεός, μετά τις γιορτές, να είμαστε καλά. Θα τα ξαναπούμε καλά, και πάλι. Καλές γιορτές, με υγεία, πάνω απ' όλα με υγεία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαργαρίτη. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Μία ακόμη εκπομπή, η εκπομπή πρόσκληση σε διάλογο, έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα από σήμερα. Καλό σας βράδυ. Πρόσκληση σε διάλογο. Η νέα δημοσιογραφική εκπομπή κάθε Τρίτη ζωντανά 7 με 8 το απόγευμα με τον Γιάννη Βλαχάκη. Πρόσκληση σε διάλογο. Κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα.